ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής Ομόνιας. Αν και Μπέμπης, νομίζω ότι δικαιούται να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές. Λοΐζο, στην ηλικία που βρίσκεσαι, είσαι και πρωταθλητής, βεβαίως κατέκτησε πρωταθλήματα με τις πιο μικρές ηλικίες της Ομόνιας, αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που πετύχαμε. Νομίζω ότι αξίζαμε περισσότερο από όλους. Είμαστε η Ομόνια, είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Η πρώτη θέση για μας είναι το καλύτερο. Για σένα να ξεκινάς την καριέρα σου στην Ομόνια, στην πρώτη ομάδα ουσιαστικά με ένα τόσο σκληρό επίτευγμα, ομίλου το καλοκαίρι και τώρα προάθλιο. Εντάξει, είχαμε και τον κόσμο δίπλα μας που μας βοηθά κάθε μέρα. Μου στέλνουν πολλά μηνύματα και μας ενθαρρύνουν για το κάθε παιχνίδι και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να μην δείχνουμε τον καλύτερο μας για αυτό. Κρίμα που δεν τον είχατε βίωση και στο γήπεδο, έτσι. Εντάξει, ευχόμασταν να τον είχαμε. Δεν ήρθε, αλλά ήρθε έξω από το γήπεδο. Χιλιάδες μαζί μας με το λεωφορείο που μας συνόδευσαν. Αυτό είναι πάλι πολύ καλό. Ωραία, Λοΐζο, ευχαριστούμε. Και πάλι συγχαρητήρια. Πήγαινε να το πανηγυρίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο Μαρέο Τζιονίς, ο οποίος ο Κώστα τελείωνε τα παιχνίδια ειδικά στο ΓΑΣΥΠΗ με τα δικά του γκολ. Η Ομόνια έπαιρνε ατρίποντα και έχει βάλει και αυτό σημαντικά το λιθαράκι του σε αυτή τη τυχεία. Συγχαρητήρια, Μαρίνο. Βλέπω και το πείραγμα από τον προπονητή σου. Μου είπε εκτό αέρα στο πρώτο παιχνίδι, μιλά στο γήπεδο. Δεν θέλει να μιλά στην κάμερα, αλλά σήμερα νομίζω η μέρα που γιορτάζουν όλοι οι φίλοι τη Ομόνια, αλλά πάνω απ' όλα εσεί και η τεχνική εσύ. Νομίζω τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε. Από την αρχή αυτό που είπα, αυτό προσπαθούσα να μιλώ στο γήπεδο. Ξεκινήσαμε από τον Αύγουστο, μπήκαμε στους ομίλους του Europa League πρώτη φορά. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και δικαιώσαμε με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα που το αξίζαμε. Και είπε κάτι νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου προπονητής ο Χένινγκ Μπέρτ ότι πέρσι ήσασταν πρώτοι, αλλά δεν το χαρήκατε. Ναι, με παίξατε προκριματικά ο Champions League, αλλά φέτος και είσαστε και προαθλητές και θα παίξετε και στα προκριματικά ο Champions League. Αυτό είναι πέρσι με ο τρόπος που τερμάζει το πρωτάθλημα, δεν το χαρήκαμε σίγουρα. Φέτος όμως νομίζω η χαρά είναι μεγάλη. Πώς θα σας το πάρει ο κόσμος, όλη αυτή η λαθάλασσα που σας συνόδευε η αποστολή για να έρθετε εδώ στο ΑΕΚ Αρένα και γενικότερα μέσα στη σεζόν. Από την αρχή είπα και σε άλλη συνέντευξη ότι μόνο και που έρχονται στις προπονήσεις και μας δίνει απίστευτη αυτοεπίθεση και αυτό το πρωτάθλημα το αφιερώνουμε στον κόσμο μας που για τόσα χρόνια το στερήθηκε. Και κάτι τελευταίο, για ένα παιδί που παίζει σε ακαδημίες και ξαφνικά βρίσκεται στην πρώτη ομάδα και όχι απλά είναι μέλος του ρόστερ, αλλά συμμετέχει ενεργά, έχει κερδίσει και κλείσει στην εθνική. Τι σημαίνει αυτό το πρωτάθλημα που το περίμενε 11 χρόνια ο μονιάτικος κόσμος? Είμαι περήφανος που είμαι σε αυτή την ομάδα και κατάφερα μέχρι να πάρω το πρωτάθλημα. Αυτό μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω στο μέλλον για ό,τι καλύτερο να μπορέσω να κάνω στο μέλλον και να συνεχίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το διασκεδάσετε.